συναγωνιστές και συναγωνίστες, γιατί έτσι νιώθουμε πραγματικά, θέλω να υπογραμμίσω ξεκινώντας ένα πράγμα. Είναι, μιλώ που διευθύνω από την άλλη, από έναν τίμιο, είναι τεράστια η συγκίνηση που νιώθουμε εμείς και οι τιμή να έχουμε ανθρώπους μαζί μας, οι οποίοι πραγματικά μπροστά σε θεούς και δαίμονες, έχοντας απέναντί τους ένα ολόκληρο αστικό κράτος, εχθρικό, απέναντι στο δικαίωμα ενός μιας οικογένειας, όποια και την ιδιαίτερη κατάσταση και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, που είτε νοικιάζει ένα σπίτι, είτε πήρε ένα δάνειο για να αποκτήσει ένα σπιτικό και έρχονται με κάθε τρόπο και τους το παίρνουν, το πετάνε έξω πολλές φορές χωρίς καν να γνωρίζει ότι το σπίτι του έχει εκπληστριαστεί και έρχεται ξαφνικά αντιμέτωπος με αυτή την κατάσταση. Βρίσκουν το θάρρος, τη δύναμη να παλέψουν και να γίνουν πραγματικά εγκληματικές υποθέσεις σε έναν αγώνα ο οποίος γυρνάει πολλαπλασιασμένος μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα και δίνει πολλαπλάσιες δυνάμεις σε όλο το λαό να συνεχίζει να παλεύει. Και το λέω αυτό με τα όλα γνώσεις. Είπαμε ότι είναι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω από 20 εκατομμύρια άνθρωποι που αντιμετώπισαν το 4,8% του πληθυσμού που αντιμετώπισαν αυτό το πρόβλημα της στέρησης στέγης. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το οποίο ζήσατε εσείς, ο πληστηριασμός, η έξωση με βίαιο τρόπο ή η προσπάθεια με βίαιο τρόπο να σας βγάλουν τα σπίτια σας, είναι το τελευταίο βήμα, η τελική μορφή, αν θέλετε, αυτό που ζει η πλατιά λαϊκή πλειοψηφία στην Ελλάδα. Των ανθρώπων δηλαδή, των εργατικών λαϊκών οικοκυριών, που το εισόδημα και ο μισθός τελειώνει στις 14-15 του μήνα, της αδυναμίας που έχουν τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά σχεδόν στην ολότητά τους πάνω από το 60-70% σύμφωνα με τις μελέτες στην Ελλάδα, να ανταποκριθούν στα πάγια έξοδα, δηλαδή σε τι πράγμα, στο να πληρώσουν το ενίκιο ή τη δόση του δανείου, στο να πληρώσουν το ρεύμα, το νερό, στο να μπορέσουν να πάνε στο σούπερ μάρκετ, να αγοράσουν τα απαιτούμενα για να μπορούν να ζουν την οικογένειά τους. Σε μια ζωή δηλαδή που μοιάζει όλο ένα και περισσότερο με απλή επιβίωση. Αυτή είναι η πραγματικότητα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός, η εργατική του τάξη, αλλά και η λαϊκή της Ευρώπης. Είναι χαρακτηριστικό για το πώς έχει επιδεινωθεί η κατάσταση ότι πριν από 2,5 χρόνια, πριν 2, νομίζω το Δεκέμβριο του 2022, όταν κάναμε εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο την εκδήλωση με θέμα στέγη, πανάκριβο εμπόρευμα ή δικαίωμα, λέγαμε τότε ότι, μάλιστα με διεθνείς συμμετοχές, με στελέχη κομμουνιστικών και εργατικών κομμάτων από την Ισπανία, τη Σουηδία, άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν ή αντιμετώπισαν στο παρελθόν τέτοια προβλήματα όπως ο κ. Δ. Παπαδάκης στη σημείωσή του, στην ισχύση του. Σημειώναμε τότε, πριν από 2 χρόνια, ότι το 50% του πληθυσμού δαπανά το 40% του εισοδήματός του για να πληρώσει το ενίκιο ή τη δόση του δανείου. Σήμερα, 2 χρόνια μετά, έχουμε φτάσει στο 75% του πληθυσμού να δαπανά σχεδόν το 50% του εισοδήματος για τους ίδιους λόγους. Υπάρχουν συγκεκριμένες αιτίες για αυτό το πολλοβοθά που αντιμετωπίζουμε. Γιατί σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που προϋπολογίζει ότι μέσα στην επόμενη 20ετία το 90-95% του πληθυσμού θα ζει στις μεγάλες πόλεις, αυτό φουλάρει τις μηχανές για να εγγυηθεί ότι θα υπάρχει μια μεγάλη καπιταλιστική αγορά κατοικιών, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι χρειάζεται οι μεγάλοι όμιλοι για να μην χάσουν να βάλουν χέρι στα σπίτια του λαού, για παράδειγμα στην Ελλάδα που είναι μια χώρα που ακόμη υπάρχει ένα μεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκατοίκησης, να κυριαρχήσουν εκείνοι στην αγορά των ενοικίων, να κυριαρχήσουν εκείνοι ιδιαίτερα σε τουριστικές χώρες και τουριστικούς προορισμούς, η ταχυχρόνια μίσθωση που είναι πολύ μεγαλύτερη, δίνει πολύ μεγαλύτερη κερδοφορία. Αυτά επιδίωξε να τα νομοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση όλο το προηγούμενο διάστημα. Θα σημειώσω και τι νομοθέτησε. Τη στιγμή που σφαλάζει η εργατική λαϊκή οικογένεια από την αύξηση του πληθωρισμού, τις ανατιμήσεις στο ρεύμα, στα βασικά τρόφιμα, πλατείας λαϊκής κατανάλωσης, αντί να στηριχτούν οι εργατικές λαϊκές οικογένειες, λέει ότι θα δίνουν 57 δισεκατομμύρια από χρόνο στις μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους και από χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Αντεκτικότητας. Πέρασε τις οδηγίες για την εξυπηρέτηση των services, τις οποίες τις ενέκρινε και το ελληνικό κοινοβούλιο, με τις ψήφους όλων των κομμάτων σχεδόν
περί του ΚΚΕ. Πέρασε, βάζει συνεχώς στην Επιτροπή Νομισματικών και Οικονομικών Υποθέσεων και στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου το θέμα για την Τραπεζική Ένωση, που βασικά τι τους ενδιαφέρει, να λύσουν το πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Δηλαδή, να πάρουν επί της ουσίας τα σπίτια του λαού. Με τις πράσινες προδιαγραφές που έχει θέσει για τις κατοικίες, ρίχνει νερό στο μήλο της κούρσας της αύξησης των τιμών, όταν για παράδειγμα μια νέα κατοικία με πράσινες προδιαγραφές ξεκινάει η τιμή της σήμερα, τουλάχιστον το 23 που έχουμε τα τελευταία στοιχεία, από τα 8.500-9.000 ευρώ το τετραγωνικό, και ταυτόχρονα που βάζει τιμή σε όλα τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά που δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν σπίτια με τέτοιες προδιαγραφές, όπου τους λέει ότι αν έχεις παλιό σπίτι, τότε θα σε φορολογήσω γιατί το σπίτι σου έχει ανθρακούχες εκπομπές. Άρα είσαι φτωχός, πλήρωνε και από πάνω, γιατί ζεις σε παλιό, σε ένα χρέπι, το οποίο δεν έχεις τη δυνατότητα να πάρεις χρήματα για να το ανακαινήσεις με βάση τις προδιαγραφές που εγώ σου θέτω. Έφτασε στο σημείο να θεσμοθετήσει τη λεγόμενη ορθή πρακτική εξώσεων. Δηλαδή, τι σημαίνει, θα σε πετάξω που θα σε πετάξω έξω από το σπίτι σου, να βάλουμε ρε παιδί μου μια ορθή πρακτική. Μην πάμε όμως όπως στις κυρίες Κολομπού, ας πούμε στις 5 ώρα το πρωί. Ας πει η κυρία Κολομπού και κάθε κυρία Κολομπού τον πρωινό της καφέ στις 5.30-6 και θα πάμε στις 6 και 4. Και βεβαίως το ανέκδοτο το οποίο στηρίξανε και είναι άνω ποταμών, την έξωση με το δικαίωμα λέει σύμβουλο μετακατάσταση. Που πραγματικά τι σου λέει, θα σε πετάξω από το σπίτι και άμα θέλει, αφού σου πήρα το σπίτι, μπορεί να νοικιάσει το σπίτι σου. Και να σε τώρα νοικάρει στο ίδιο σου το σπίτι. Εμείς τα περιγράφουμε αυτά τα πράγματα και νομίζω είναι συγκλονιστικό, γιατί έτσι και από τις δικές μας περιπτώσεις αλλά και από όλη την νομοθεσία βγαίνει πραγματικά το συμπέρασμα τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιον εξυπηρετεί. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι το σπίτι των λαών. Δεν έρχεται να εγγυηθεί τα δικαιώματα. Δεν έρχεται να εγγυηθεί την ευημερία. Δεν έρχεται να δώσει χρυσά κουτάλια και όλα αυτά που μας λέγανε τόσα χρόνια στην Ελλάδα και την Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και οι υπόλοιποι. Είναι μια ένωση που εξυπηρετεί τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους ανάλογα στους κλάδους που θέτει κάθε φορά μπροστά. Και σήμερα ένας από τους κλάδους που έχει θέσει, το βλέπουμε από τη βαρβαρότητα των 10 και πλέον χιλιάδων πληστηριασμών που θα γίνονται μέχρι το τέλος της χρονιάς στην Ελλάδα, είναι και το θέμα αυτό το οποίο συζητάμε. Τη στέγη, τους πληστηριασμούς, το αν είναι δικαίωμα ή εμπόρευμα. Και αυτές είναι οι αιτίες του Γολγοθά. Είναι κατοικία εμπόρευμα, οι πράσινες προδιαγραφές, η αύξηση των επιτοκίων των τραπεζών για να θωρακίσουν την κερδοφορία των μεγάλων ομίλων μπροστά στη νέα καπιταλιστική κρίση που κανένα πια δεν αρνείται, κανένα επιτελείο δεν αρνείται ότι πάμε σε κρίση. Είναι ο πολλαπλασιασμός των δόσεων λόγω της αύξησης των επιτοκίων που εκεί που μια οικογένεια έξερε ότι θα πληρώνει 12 δόσεις το χρόνο για ένα δάνειο που θα εξασφαλίσει μια κατοικία τώρα αναγκάζεται να πληρώσει 14 και 15 δόσεις και βεβαίως αυτό οδηγά ακόμα και εκεί που είχαν ρυθμιστεί οι δόσεις με τις τράπεζες των δανείων, να ξανακοκκινίζουν μαζικά ακόμα και τα ρυθμισμένα δάνεια και να αντιμετωπίζουν ακόμη περισσότερες οικογένειες και νοικοκυριά το ίδιο πρόβλημα που πίστευαν ότι έχουν αντιμετωπίσει τουλάχιστον. Εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ακόμη και μία προσωρινή αναστολή, μία ανακοπή, μία προστασία έστω μερικών μηνών είναι σημαντική. Και γι' αυτό δίνουμε τη μάχη σε όλα τα επίπεδα. Όμως σας καλούμε και στο νομικό επίπεδο. Όμως βεβαίως όπως εσείς ξέρετε από την εμπειρία σας, όταν πρέπει να πληρώσεις 5, 6, 7, 8 χιλιάδες, ότι αυτή είναι μία μάχη η οποία είναι άνηση. Άρα πρέπει να είναι. Και πώς μπορεί να είναι διαφορετικά. Σκεφτείτε μόνο τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το κράτος περιπτώσεις όπως οικογενειών με αναπηρίες ή ανέργων ή χαμηλοσυνταξιούχων, όταν εξαντλεί όλη τη βαρβαρότητα του συστήματος απέναντί τους. Και είναι λογικό, γιατί το σύστημα αυτό είναι το σύστημα της εκμετάλλευσης, είναι το σύστημα της βαρβαρότητας. Είναι το σύστημα που είναι φτιαγμένο για να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των λίγων, των μεγαλοβιομήχανων, των μεγαλοτραπεζιτών, των μεγαλοκαπιταλιστών, οι οποίοι δεν πληρώνουν τίποτα και ζουν απομιζώντας τη δική μας ζωντανή εργασία. Πώς μπορεί λοιπόν ο νόμος και η δικαιοσύνη αυτού του βάρβαρου συστήματος να είναι με το δίκαιο του λαού, να είναι με το δίκαιο των εργαζομένων, να είναι με το δίκαιο των πολλών?
Είναι δεκάδες τα παραδείγματα, αυτά που εσείς πρώτα είπατε. Ή άλλα παραδείγματα εγκληματικών υποθέσεων, όπως των συντρόφων μας, των συναγωνιστών μας, που τους έρνουν στα δικαστήρια κάθε μέρα, τη μία μετά την άλλη, γιατί κάνανε το υπέρτατο έγκλημα, καθοσιώσεως, ότι υπερασπίστηκαν τα λαϊκά σπίτια. Όπως ο συνδικαλιστής οικοδόμος, ο κ. Της Επιτροπής του Κόμματος, ο Βάλσαμος ο Συρίγος. Και δεκάδες άλλοι που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Είναι αυτό νόμος, είναι δικαιοσύνη? Όχι, είναι το δίκαιο του ισχυρού. Και εμείς ξέρουμε ότι πιο ισχυρός από αυτούς είναι ο λαός, ο οποίος είναι αποφασισμένος, είναι οργανωμένος, να παλέψει αυτό που δεν έχει. Άρα εμείς, νομίζω κλείνοντας, δεν θέλω να επαναλάβω το πλαίσιο ετοιμάτων, το οποίο το έθεσε πάρα πολύ καλά ως τρόπος όπως και εσείς το θέσατε, ότι εμείς παλεύουμε. Ναι, παλεύουμε και για αιτήματα νομοθετικής κατοχύρωσης. Κανένα πληστηριασμό πρώτης κατοικίας, κανένα πληστηριασμό μικρομάγαζο, μικρού επιχειρηματία, αυτοαπασχολούμενου κτλ. Για να καταργηθεί τώρα ο ΕΜΦΙΑ, που όλες οι κυβερνήσεις που εξελέγησαν τα προηγούμενα χρόνια βγαίνανε με σύνθημα να καταργήσουν τον ΕΜΦΙΑ. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, παλιότερα οι κυβερνήσεις συνεργασίας, όλοι λένε ότι θα καταργήσουν τον ΕΜΦΙΑ. Και έχουμε φτάσει το 2024 και ο ΕΜΦΙΑ είναι ακόμα εδώ παρόν. Τα ζητήματα της φοιτητικής τέχνης. Το ζήτημα ότι πρέπει το κράτος να μεριμνήσει για να έχεις λαϊκά σπίτια χωρίς κόστος, χωρίς να είναι εμπόρευμα, χωρίς να είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Γιατί αυτά επαναλυνέντονται στην κοινωνία. Αλλά λέμε, εκεί νομίζω θέλω να σταθώ για να καταλήξω ότι σήμερα, συντρόφισσες και εσείς, φίλες και φίλοι, δεν μπορεί να υπάρξει χρόνος αναμονής. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα να νιώθει μούδιασμα. Να νιώθει ότι ολιγορώ, ότι θα αντιμετωπίσω τον εφιάλτη αυτόν μόνος μου. Πρέπει να ξέρετε κι εσείς και όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα, ότι το ΚΚΕ, χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς αστερίσκους, χωρίς απαιτήσεις και τα μέλη του δυνάμικου μέσα στο εργατικό, στο λαϊκό κίνημα, είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε το χέρι. Να δώσουμε το χέρι σε όποιον συγκλώνεται, γιατί τώρα έχουμε εμπειρία. Έχει αποδειχθεί οι δικές σας περιπτώσεις, αποδεικνύουν ότι τα σπίτια του λαού τα σώζει ο λαός. Ότι είναι ο μόνος δρόμος. Είναι ο μόνος δρόμος όταν ο λαός με την αποφασιστικότητα, με δύναμη, με αλληλεγγύη, με τις κινητοποιήσεις του δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να εξασφαλίσω το σπίτι, για να το προστατεύσω, για να με φοβούνται. Ξέρουν ότι αυτή είναι... Είχαν έρθει με το ΠΑΜΕ την προηγούμενη φορά. Είχαν έρθει με το ΚΚΕ, με τους βουλευτές. Ας πάω να κάνω διακανονισμό. Ας πάρω μια ρύθμιση για να μην έχω χειρότερα. Και αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Και εμείς λέμε ότι αυτή τη σφραγίδα, όπως την έθεσε ο λαός, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις αλληλεγγύης στους ανθρώπους που χάναν τα σπίτια τους, και πρέπει να τη συνεχίσει και μπορεί να βάλει τη σφραγίδα του για να μπορέσει να είναι και νοικοκύρης στο σπίτι του, αλλά και νοικοκύρης και στη χώρα του, ο ελληνικός λαός. Και δεν είναι άπιαστο όνειρο, δεν είναι ουτοπία. Ουτοπία είναι να περιμένουμε ότι η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΠΑΣΟΚ, ο Βελόπουλος, η Κλέψη Ελευθερίας και οι υπόλοιποι που έχουν υπερψηφίσει και με τα δύο χέρια στο Ευρωκοινοβούλιο και έχουν περάσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο όλο αυτό το αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο που θωρακίζει τα φαντς, τις τράπεζες και τα κοράκια τους απέναντι στα σπίτια του λαού, θα έρθουν και θα λύσουν τα λαϊκά προβλήματα. Αυτό είναι ουτοπία. Ουτοπία δεν είναι. Να παλεύεις, γιατί όταν παλεύεις, μπορεί να νικήσεις.